Το μήνυμα της αντίστασης σε μια κυβέρνηση η οποία, όπως τόνισε, γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία, έστειλε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη. Στέλνουμε το μήνυμα της Νέας Αριστεράς, το οποίο θέλουμε να φτάσει σε όλη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα αντίστασης, αλλά και ένα μήνυμα προοπτικής. Αντίστασης όμως σε μια κυβέρνηση η οποία κάθε μέρα που περνάει γίνεται ολένα και πιο επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία αλλά και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Είδαμε αυτές τις μέρες μία ακόμη παράσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών και τη Βόρεια Μακεδονία. Μία μικροκομματική παράσταση, εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς προτάσει το μικροκομματικό του συμφέρον απέναντι στην ανάγκη να τηρηθεί κατά γράμμα μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή μας. Ο κύριος Χαρίτσης αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, αφήνοντας αιχμές εναντίον της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι προτάσει το μικροκομματικό συμφέρον, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν στην κατάθεση ερώτησης στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε σχέση με δημοσίευμα που κάνει λόγο για εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και καταθέτουμε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και του ζητάμε να απαντήσει ξεκάθαρα αν ισχύουν τα δημοσιεύματα και αν η κυβέρνηση χωρίς καμία ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων προχωράει σε περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά δυσάρεστη, μια εξέλιξη εξαιρετικά επικίνδυνη. Για την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Χαρίτσης έστειλε το μήνυμα ότι ζητήματα ανθρωπισμού και ειρήνης θα πρέπει να είναι πάνω από μικροκομματικές επιδιώξεις. Γιατί θεωρούμε ότι τα ζητήματα της ειρήνης, τα ζητήματα της προάσπισης του διεθνούς δικαίου, τα ζητήματα του ανθρωπισμού είναι πάνω από μικροκομματικές επιδιώξεις. Αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη παίζεται η αξιοπρέπεια ολόκληρης ανθρωπότητας.